Παστός που κρατάει την μπάλα, θα περάσει τώρα για τον Παπαδόπουλο σε θέση βολής, το σούτ και η μπάλα είναι out. Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι από πλευρά Σιάλισου. Τσιφούτης, Κούτρας και Παστός, αλλά και ο Μαλιάκας δίπλα, ο Λιμπερόπουλος συγγνώμη. Η μπάλα θα βρει το σώμα του Παπαδόπουλου και στην αγκαλιά του Αλεξανδρίδη που την μπλοκάρει και δίνει τη λύση για την ομάδα του. Η φάση αυτή με τον Πολυζωήδη. Κατσάρας. Κιρτζάκης προσπάθησε, ο Κιζέρης κέρδισε. Θα βγάλει την σέντρα. Μαρτσέλο κεφαλιά και η μπάλα είναι out. Ήταν μια καλή στιγμή για την ομάδα της Λάρισας ακριβώς στο 44ο λεπτό του παιχνιδιού. Τσακμακίδης τώρα. Τσακμακίδης μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σουτ πάνω στον Αλεξανδρίδη. Θα χάσει την μπάλα και η μπάλα στα δίχτυα είναι το 1-0 με τον Μαρτσέλο που εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο την αδράνεια του goalkeeper του Ιάλης, του Αλεξανδρίδη. Παρακολουθούσε λοιπόν τη φάση ο Βραζιλιάνος και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το Λάρισα Ιάλισος 1-0. Άκρη. Λαμπρόπουλος έχει προσάρτητο τον Κουζότη, θα δώσει για τον Σαββίδη. Σαββίδης. Παστός. Τσιφούτης, Σαββίδης, Λαμπρόπουλος. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Ιάλης. Ο Λαμπρόπουλος προετοιμάζεται να κάνει τη σέντρα, θα βγάλει την σέντρα. Ο Γκούλιος θα χάσει την μπάλα και με διπλή προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα πρώτων επιθετικών του Ιάλης, τον Σαμαρά και τον Σαββίδη. Τσιφούτης, συγγνώμη, σέντρα, κεφαλιά από τον Σαββίδη και μπάλα στα δίχτυα. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Ηλία Σαββίδη ακριβώς στο 57ο λεπτό. Ο Ιάλης ισοφαρίζει σε 1-1 μετά την σέντρα του Τσιφούτη από την αριστερή πλευρά. Ο Σαββίδης πήδησε, πήρε την κεφαλιά, είχε βγει ο Γκούλιος και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της εστίας της Λάρισας, κάνοντας το Λάρισα Ιάλης ακριβώς το 57ο λεπτό 1-1. Βαθιά παλιά είναι για τον Μαρτσέλο που δεν είσαι θέση offside, έχει βγει ο Αλεξανδρίδης, θα ξεφύγει ο Μαρτσέλο σε κενή εστία, αντικουμέ το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το πρώτο γκολ που σημαίνει ο Μαρτσέλο με τα χρώματα της Λάρισας στην πρώτη σήμερα εμφάνισή του. Να λοιπόν που η Λάρισα ξαναπερνά πάλι μπροστά στο σκορ με τον Ντικουμέ μετά την ενέργεια του Μαρτσέλο που ξέφυγε από τον Αλεξανδρίδη. Έδωσε την πάσα στον Ντικουμέ ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να τη στείλει σε κενή αστεία στα δίχτυα και να κάνει έτσι το Λάρισα. Η Άλισος 2-1. Κάτω από τα δοκάρια Σαββίδης και Τσιφούτης. Αφήνει για τον Σαββίδη, πλασταριστά για τον Τσιφούτη. Το σουτ. Και η απόκρουση από τον Γκούλιο που κρατάει το 2-1. Ενστικτοδός ο Γκούλιος απέκρουσε και διατήρησε το 2-1 για την ομάδα της Λάρισας. Η φάση αυτή ακριβώς στο 70 λεπτό. Καλυμάνης. Ράιος. Ράιος που προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή. Ράιος απέναντι από τον Γκούλιο. Θα πλασάρει. Τελευταία στιγμή ο Γκούλιος θα παραχωρήσει το κόρνερ. Ήταν μια καλή στιγμή για τον Ιάλισο. Ακριβώς στο 24ο προς 5ο λεπτό του παιχνιδιού. Η ομάδα του Ιάλισου έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση. Εκτελείται η κεφαλιά, κατά σταμάτηση η μπάλα θα περάσει τελικά, δεν μπορούσε να περάσει την κεφαλιά ο Κούτρας. Επιμένει ο Ιάλισος με το Μόσκι που θα βγάλει την σέντρα. Η μπάλα στον Τσιφούτη που θα κάνει το σουτ και από κοντά είναι η ισοφάριση με τον Σαμαρά. Εξηκώσει όμως τη σημαία, ο δεύτερος επόπτης, η φάση δεν μετράει. Και μια διαμαρτυρία από τον πάγκο της Λάρισας προς τον τέταρτο διετή, τον κύριο Πισά από την Βέρεια. Και ο Γκούλιος ο οποίος θα δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε τη λήξη του παιχνιδιού που βρίσκει νικήτρια την ομάδα της Λάρισας επί του Ιάλισου με 2-1.